But this we talked before the game. There are 3 points, the same value, like was in Olympiacos. 3 points, 3 points, and we have to be focused. Nothing we get by sky, from sky. We have to work, we have to run, we have to be very well mental prepared, and just like this to continue. Now, finished also this game, it is a satisfaction for these 3 points, it is a satisfaction for the result, but it will be another one on Sunday, another final for us. Ήταν κάτι που το ξέραμε από την αρχή. Όλα τα παιχνίδια έχουν την ίδια σημασία. Έχουν 3 βαθμούς που πρέπει να κερδίσεις. Οπότε γι' αυτό μπήκαμε με την ίδια νοοτροπία και σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί τίποτα δεν έρχεται ουρανοκατέβατο. Όλα πρέπει να τα κερδίσεις. Έτσι λοιπόν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πήραμε τη νίκη και έχουμε τώρα μπροστά μας άλλο ένα παιχνίδι την Κυριακή. Yeah, it was a little bit strange, but on the same time a very important moment for us, because showed to everybody that we are a very united group, and there are fantastic relations between us. We build up a strong mentality also through these aspects, having quality persons, quality character inside of our group. Ήταν λίγο περίεργη η στιγμή για μένα, αλλά ήταν όμορφο. Είναι ένα δείχνει ότι είμαστε μια οικογένεια, είμαστε ένα ενωμένο group με σημαντικές προσωπικότητες που όλα αυτά τα πράγματα μας έχουν διαμορφώσει και μας έχουν βοηθήσει να φτιάξουμε αυτό το ενωμένο group. I said it was a little bit strange because there were too many feelings, and it was the risk to put myself out of concentration. And in the morning, I was really concerned about the game, about the concentration, what I am able to send to our players. Και λέω ότι είναι λίγο περίεργο, ήταν όλο λίγο περίεργο όλο αυτό το συνέστημα, γιατί ήταν πολλά αυτά που ένιωθα και το πρωί ξύπνησα και ήμουν λίγο εκτός από το δικό μου τη διαδικασία για το αν θα μπορέσω να δώσω τα σωστά συναισθήματα, να τα μεταδώσω στους παίκτες για το σημερινό παιχνίδι. But okay, as I said, are happy moments. We have to live also these moments, because these are part of our life, of our success. Αλλά είναι ευχάριστες στιγμές, είναι στιγμές που πρέπει να ξέρουμε να τις ζούμε, γιατί είναι κομμάτι της ζωής και της επιτυχίας μας. Ο Πάκου παίρνει ήδη πράγματα τον Ολιβέιρα, ο Ζιντεύσκι σκοράρει. Ξέραμε έναν προπονητή που είχε τη φιλοσοφία του να αργεί να βάλει παίκτες στο γκρουπ. Είναι προοποίηση το ότι έχει βιαστεί και έχει ήδη πάρει πράγματα από τους παίκτες. Οφείλεται ότι είμαστε στο μέσο της χρονιάς, ότι έπρεπε να βιαστεί. Yes, we need to use the quality of them. We need them to be fast adapted of our way of playing. And today was a moment in which I could take advantage from this situation, and we did it. I would tell you something that really impressed me. It's not important who is the player, but one player that played fantastic against Olympiacos and today was out, was on the bench. He said that he entered. He said that it's normal to be out because we need all the players, and like this we can keep more players involved in our targets, league and cup. And this is for me unbelievable. And he's also young. Ναι, είναι γι' αυτό το λόγο που είπατε, και εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε γρήγορα την ποιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών, αλλά και εκείνοι πρέπει γρήγορα να ανταπεξέλθουν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και στη νέα ομάδα. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται. Και θα σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, χωρίς να αναφέρω το όνομα του παίχτη, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σήμερα ήταν
στον πάγκο και όταν μιλήσαμε μετά και όταν πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, είναι νεαρός, μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνει ότι ήταν στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι, γιατί η ομάδα χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές και πρέπει να πάρει από όλους ό,τι μπορεί για να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος για να πετύχουμε το στόχο μας. Παρακαλώ. Έχουμε κάποια πρώτη εκτίμηση από το αγωνιστικό σημείο. It will not be a serious one, but for sure for 2-3 days probably we'll have some pain. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά φαίνεται ότι σε 2-3 μέρες θα χρειαστεί να μείνει έξω γιατί έχει ένα πόνο.